Γεια σας παιδιά, σε αυτή τη σειρά των βίντεο μαθημάτων θα δούμε μαζί τα ερμηνευτικά σχόλια από τα ελληνικά του Ξενοφόντα, το δεύτερο βιβλίο, το κεφάλαιο πρώτο, στις παραγράφους 16 έως 32. Εσείς, για τη δική σας διευκόλυνση, είναι καλό να κατεβάσετε από το συνοδευτικό υλικό την αντίστοιχη μετάφραση, ώστε να παρακολουθείτε και ευκολότερα το κείμενο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, λέγοντας ότι ο Ξενοφόντας από την αρχή αυτής της ενότητας που εξετάζουμε καταγράφει τις κινήσεις των αντιπάλων, των αντιμαχόμενων πλευρών σε αυτόν τον πόλεμο, τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται με συγκεκριμένη επιλογή ρημάτων, είτε σε χρόνο παρατατικό, ο οποίος δηλώνει την διάρκεια των εξελίξεων, είτε σε χρόνο αόριστο, ο οποίος αποδίδει ακριβώς αυτή την ταχύτητα των ιστορικών πράξεων σε αυτόν τον πόλεμο. Ταυτόχρονα, ο Ξενοφόντας συσσωρεύει εμπρόσθετους προσδιορισμούς ή άλλους επιρρηματικούς, οι οποίοι καθιστούν τον χώρο οικείο στον αναγνώστη. Δηλαδή, ο χώρος αποδίδεται με σαφήνεια και πλέον ο σύγχρονος αναγνώστης του Ξενοφόντα έχει εποπτεία όλου του χώρου που καλύπτει αυτή την αυμαχία στον Ελίσποντο, στην Λάμψακο και στη Συστό. Επίσης, λίγο στη συνέχεια στις παραγράφους 20 με 24 καταγράφεται η θέληση των Αθηναίων να ναυμαχήσουν αμέσως εναντίον του Λυσάνδρου, ώστε να καταφέρουν ένα κέριο πλήγμα εναντίον του, παίρνοντας εκδίκηση. Και από την άλλη πλευρά καταγράφεται η υπομονή που επιδεικνύει ο Λύσανδρος ώστε να επιλέξει εκείνος τον κατάλληλο χρόνο της ναυμαχίας. Είναι δηλαδή τα σχέδια των δύο αντιμαχόμενων πλευρών εντελώς διαφορετικά στη βάση τους. Στη συνέχεια, στις ενότητες 25 με 26, καταγράφεται η φυσιογνωμία του Αλκιβιάδη, ο οποίος δίνει συμβουλές στους Αθηναίους στρατηγούς. Εκείνοι όμως με τη σειρά τους τον αγνοούν και αδιαφορούν για αυτές, κρατώντας μια υπεροπτική στάση εναντίον του, και έτσι οδηγούνται στην ήττα του Αθηναϊκού στόλου. Στις παραγράφους 27 με 29 καταγράφεται ο ευνηδιασμός του Λυσάνδρου, ο οποίος βασίζεται στην ταχύτατη δράση και την κατασκοπία των Αθηναίων. Με αυτούς τους τρόπους καταφέρνει και κερδίζει και καταστρέφει στην ουσία τον Αθηναϊκό στόλο. Ο Ξενοφόντας σε αυτές τις παραγράφους φαίνεται ότι είναι δεινός στις περιγραφές και η περιγραφή αυτή βασίζεται στην σχέση αιτίου-αιτιατού. Δηλαδή, ο Ξενοφόντας καταγράφει όλα αυτά τα περιστατικά κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αντιλαμβανόμαστε τα αίτια, τις αφορμές και τις συνέπειες αυτής της ναυμαχίας. Τέλος, στις παραγράφους 30 με 32 καταγράφεται η τύχη των εχμαλώτων. Ο Λύσανδρος, για να μην πάρει μόνος του όλη την ευθύνη της τύχης των εχμαλώτων, αποφασίζει να συγκαλέσει συμβούλιο των συμμάχων, οι οποίοι παίρνουν την τελική απόφαση να θανατωθούν όλοι οι Αθηναίοι εχμάλωτοι. Ένα γεγονός βέβαια που δείχνει τη βαρβαρότητα και την αγριότητα του εμφυλίου πολέμου. Ας δούμε τώρα λίγο αναλυτικότερα τα θέματα που προκύπτουν από αυτή την ενότητα. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι οι συμβουλές που έδωσε ο Αλκιβιάδης στους Αθηναίους στρατηγούς. Ο Αλκιβιάδης λοιπόν βρισκόταν στη Συστό, αποσυρμένος εκεί στον πύργο του, βλέποντας τις κινήσεις και τις εξελίξεις στον Ελίσποντο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που είδε ήταν η λάθος επιλογή της θέσης των Αθηναϊκών πλοίων. Θεωρούσε ότι το έδαφος αυτό ήταν ακατάλληλο και διότι ήταν αμμώδες και αυτό δυσχέραινε τις κινήσεις των πλοίων και διότι βρισκόταν μακριά από το λιμάνι και την πόλη, κάτι που σήμαινε ότι ο ανεφοδιασμός ήταν δύσκολος. Όπως επίσης κάτι που σήμαινε ότι όταν χρειαζόταν να γίνει αυτός ο ανεφοδιασμός, οι στρατιώτες θα έπρεπε να μετακινούνται και να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και αυτό σήμαινε τελικά ότι τα πλοία έμεναν μόνα τους και ανασφαλή.
Προτείνει λοιπόν να μεταφερθούν τα πλοία στο λιμάνι της Ιστού, όπου εκεί και θα υπήρχε η άνεση του λιμανιού και ο υποσιτισμός πλέον θα ήταν, και ο επισιτισμός θα ήταν πλέον εύκολος για τους στρατιώτες. Οι στρατηγοί όμως, οι Αθηναίοι, αγνόησαν τις συμβουλές του Αλκιβιάδη και επίσης δεν διέβλεψαν ότι η θέση του Λυσάνδρου ήταν πλεονεκτικότερη σε σύγκριση με αυτούς, καθώς εκεί να βρίσκονταν στη Λάμψακο, δηλαδή ένα λιμάνι, όπου θα είχαν έναν εύκολο ανεφοδιασμό. Η στάση λοιπόν των Αθηναίων στρατηγών είναι υπεροπτική και αλαζονική. Φαίνονται κατώτεροι των περιστάσεων, φαίνονται άπειροι και ουσιαστικά ανήκαν να χειριστούν αυτή την υπόθεση. Πρώτον, επιλέγουν λάθος μέρος για τα πλοία, όπως προείπαμε. Δεύτερον, αδιαφορούν για την ικανότητα του Λύσανδρου. Τρίτον, περιφρονούν τις συμβουλές του Αλκιβιάδη, τις οποίες εάν τυχόν είχαν ακούσει, ίσως είχε αποφευχθεί αυτή η τραγωδία και αυτή η ήττα του αθηναϊκού στόλου. Θα πρέπει λοιπόν να χαρακτηρίσουμε τελικά τον Αλκιβιάδη σε σχέση με τους Αθηναίους στρατηγούς. Ο Αλκιβιάδης φαίνεται ένας διορατικός άνθρωπος, ένας ικανός αξιωματικός, ο οποίος προλαβαίνει, φαίνεται ότι είναι ικανός να προλάβει καταστάσεις και να σταθμίζει τους κινδύνους. Από την άλλη, οι Αθηναίοι στρατηγοί φαίνονται υπερόπτες, κοντόφθαλμοι και ανίκανοι ουσιαστικά να αναλάβουν αυτό το έργο. Στο επόμενο βίντεο θα συνεχίσουμε με περαιτέρω ερμηνευτικά σχόλια για αυτή την ενότητα. Οπότε, περιμένουμε να το παρακολουθήσετε.